Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Gamer.gr και καλώς ήρθατε στην 5η εβδομάδα των Game Maniacs. Αυτή την εβδομάδα έχουμε Τζέρεμι εναντίον αδερφών Δούρπα. Θα μας δείξουν τις συλλογές τους και ο νικητής θα κερδίσει μία φιγούρα από το Figures World. Πάμε να δούμε τη συλλογή του Τζέρεμι. Τι θα γίνει, Τζέρεμι, έτσι θα κάτσουμε? Κάτσε να κάνω το τσιγάρο, επειδή από την ώρα που ήρθατε δεν με έχετε αφήσει. Δεν ήταν που μπήκατε έτσι στο σπίτι μου, ας πούμε, απότομα. Περιμένετε, έχετε και απαιτήσεις. Τέλος πάντων, τι κάνουμε τώρα? Μετά το τσιγάρο. Τώρα θέλω να κάνω κάτι άλλο. Ωραία, θέλω να μου δείξεις τα games. Πού είναι τα games στο δωμάτιο σου? Τα βάλα κάτω από το κρεβάτι. Έτσι. Πες 13. Καλά, εννοείται ότι παίζω προ, έτσι. Τα πες, παιδιά. Και το 10. Βλέπω, εδώ χαμός γίνεται. Πόσο ποδόσφαιρο παίζεις πια? Παίζω, δηλαδή, μέσα στον χρόνο, δηλαδή, μπορώ να σπαταλήσω και 12 ώρες. Έχεις το Oblivion. Α, και το Dragon Age. Πού είσαι, πρέπει να είσαι μεγάλος RPG fan. Τα έχεις κλειστά. Καλά, δεν το συζητάω καν. Μπράβο σου. Δεν το συζητάω καν. Δηλαδή, ξέρεις ότι αν πάμε με αυτό το πουλήσεις μετά από χρόνια, έτσι όπως είναι κλειστό, θα πάρεις πολλά λεφτά. Ναι. Οπότε, κράτα το κλειστό. Ναι. Α, οκ. Okay. Το κρατήσω κλειστό. Σ' αρέσει και το μπάσκετ, μπάσκετ manager. Καλά, μπάσκετ το έχω λιώσει, το έχω λιώσει. Εκεί παίζω 13 ώρες το χρόνο. Πολύ manager πλέον, σ' αρέσουν έτσι παιχνίδια στρατηγικής. Όπως το Age of Empires. Age of Empires 3, το έπαιζα στο δημοτικό. Ναι. Μα την Παναγία, αυτό όντως το έπαιζα. Και το είχα λιώσει, έπαιζα πολλές ώρες, το θυμάμαι. Δηλαδή, πέμπτη δημοτικού δεν είχα πρωτοπάρει υπολογιστή. Το παίζαμε, μας είχε βάλει, θυμάμαι, ο δάσκαλός μου τότε που είχαμε στο δημοτικό και παίζαμε στο σχολείο, φαντάσου. Ήμασταν από τα σχολεία που είχαμε υπολογιστές και μας έβαλε και παίζαμε Age of Empires 3. Call of Duty, μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω κανένα φίλο μου να παίζει. Ναι, και εμένα μου αρέσει το Call of Duty. Παίζεις τα τελευταία χρόνια ή από την αρχή που έχει κυκλοφορήσει? Από την αρχή, τι μαλακίες τώρα. Τι άλλο έχεις να βάλει? Πες ότι παίζεις και ελληνικά games. Ναι, το Darkfall. Γαμάει απίστευτα τα. Βέβαια. Κοίτα, πρέπει να υποστηρίζουμε ελληνικές προσπάθειες. Έτσι δεν είναι? Οπότε χαίρομαι πολύ που είδα να έχεις τον Darkfall στη συλλογή σου. Ναι, βέβαια. Εγώ γενικότερα αγοράζω και ελληνικά προϊόντα. Δηλαδή αγοράζω Diana, κολόχαρτο, α πούμε. Ελληνικά προϊόντα για να στηρίζουμε την πατρίδα μας. Red Alert 2, Commander Conquer. Και άλλο, παλαιότερο Commander Conquer. Το πρώτο το Red Alert. Ναι, το έχεις και σε box. Να δείξουμε από μέσα τι έχει. Το δισκάκι. Αριστούργημα. Ναι. Αριστούργημα. Πένα είναι το δισκάκι, πένα. Στην τρίχα. Το βλέπω, σχεδόν δεν έχεις παίξει. Συνεχίζουμε και βλέπουμε και το δεύτερο δισκάκι που βασικά θα έπρεπε να ήταν εδώ. Αλλά τι να σου πω, έτσι όπως τα πετάς, έτσι όπως τα πετάς κι εσύ. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι το manual. Αυτό ναι, είναι το manual. Ναι, είναι το manual, οκ. Okay. Εντάξει, δεν είναι έγχρωμο. Ξεκινάμε Blizzard από εδώ και πέρα. Ξεκινάμε με το Diablo 2, ιστορικό παιχνίδι, δεν μπορείς να πεις. Ναι. Έχει μεγάλη ιστορία αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι, και το lore του είναι πολύ σημαντικό. Και δεν μου λες πόσες ώρες πρέπει να έχεις παίξει Diablo? Πάρα πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Με το που ξυπνάω το πρωί βάζω Diablo και παίζω. Ακόμα? Κάθε... Ναι, ακόμα. Εντάξει, είναι από τα αγαπημένα μου. Έχει μεγάλη μάνια. Και Diablo vs. WoW, ποιος αρέσει πιο πολύ, το Diablo ή το WoW? Το WoW. Το WoW. Ναι, γιατί ξέρεις, ανοίγω το WoW και λέω WoW. Βλέπω εδώ πέρα έχεις τα πάντα από WoW. Εδώ είναι τα δισκάκια. Να δείξουμε και το art. Δεν ξέρω, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ το art της Blizzard. Να κάνουμε ένα κοντινό. Ο σκύλος μου θέλει να τον χαϊδέψεις. Εντάξει, τώρα πρέπει να συνεχίσουμε με τα κοντινά στο βιβλίο. Okay. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, έχει διάφορα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θα το δούμε το artwork. Μάλλον ο Δίας σε γουστάρει από ό,τι φαίνεται, Χριστιανά. Ναι, ναι, αυτό βλέπω κι εγώ, ότι με γουστάρει. Θα το σκεφτώ σοβαρά όμως, γιατί έχω πρόταση κι από... Τι πρόταση έχεις? Όχι, κοίτα, δεν βλέπεις πώς κάνει το σκυλάκι. Για τα μάτια σου και μόνο, Χριστιανά. Και τα κάτω. Και εδώ πέρα βλέπω έχεις και τα τρία τελευταία expansions. Ναι, τα expansions είναι απίστευτα. Σας συστήνω ανεπιφύλακτα. Ποιος αρέσει πιο πολύ από αυτά τα τρία?
Τα δεύτερα. Εντάξει, ένα σχόλιο στο κατακλείσμα, τι να σου πω, ίσως σ' αρέσουν πιο πολύ οι δράκοι. Ναι, ναι, δράκους. Εγώ μου αρέσουν πολύ δράκοι. Γι' αυτό τους βάζω και τους λέω κάτι subscribe γιατί να πάρετε την δυναμή του δράκου. Ναι, ναι, σε έχω ακούσει. Από αυτό το παιχνίδι την έσυχα. Από ποδοσφαιράκια παίζει κανένα άλλο? Ποδοσφαιράκια δεν παίζω FIFA. Παίζω προ μόνο. Άμα κάτσει να παίξω και FIFA βέβαια. Ναι. Εντάξει, δεν θα πω όχι. Βλέπω έχεις και πολλά Football Manager 2006, 7, 8, όλα τα έχεις μέχρι και το σημερινό. Ναι, χαμός γίνεται. Όταν ήμουν μικρός έπαιζα Football Manager μέχρι τα 17 μου βέβαια, δηλαδή μετά το άφησα γιατί μου έπαιρνε πολύ χρόνο. Ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι είναι ότι για να κερδίσω και να πάρω το Champions League με την Καλαμάτα που έπαιρνα, έπαιζα, είσαμε 30 save, ας πούμε, για να πάρω έναν αγώνα. Α, κατάλαβα. Wow, έπαιζες πάρα πολύ. Όχι, δεν έπαιζα εγώ. Ναι. Πήσα manager. Οκ. Football manager. Ναι, το football manager. Και μου άρεσε να πηγαίνω go on holiday και να παρατάω τους παίχτες μου. Και να πήγαινα μετά στο 2019. Κάτι άλλο που είδα και μου έκανε εντύπωση. Τι είδες? Αγελματίδιο της Lara Croft. Έχεις παίξει τα παιχνίδια, έχεις δει ταινίες. Τι έχεις κάνει από αυτά? Καμιά μαλακιά να φτραβήξει έναν Angelina Jolie, όχι τίποτα. Οκ. Μικρός. Να τη δείξουμε λίγο από κοντά. Βλέπουμε εδώ πέρα, μοιάζει αρκετά με τη Λάρα από το έργο. Ξέρεις, έχει τα shorts και όλα αυτά, οπότε και αυτή βολεύει άμα δεν έχει έργα. Α, στο PlayStation 1, ένα από τα παιχνίδια που έδωσε ήταν Tomb Raider. Ναι, ήτανε... Αυτό ναι, και θυμάμαι είχα κολλήσει ένα βράχο μια φορά και δεν μπορούσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Είχε πάρα πολλούς βράχους. Εγώ είχα κολλήσει ένα βράχο από αυτούς τους πολλούς. Και τελικά βρήκα τρόπο να το μετακινήσω και προχώρησα. Δεν θυμάμαι την τερμάτισα όμως. Δεν πειράζει, ήταν και. Δία, θυμάσαι. Και τα χρόνια. Θυμάσαι, αν την τερμάτισα. Δία, δεν υπήρχες τότε. Τι κάθεσαι και ψάχνεις τώρα? Δεν υπήρχες, αγόρι μου τότε. Μετά όλα μου τα παιχνίδια είναι στο ηλεκτρονικό μου υπολογιστικό μου σύστημα. Στο Mac. Είναι, ναι, εισχωρημένα εκεί μέσα. Πώς ακριβώς παίζεις game στο Mac, Τζέρεμι? Να, μια καλή ερώτηση. Όχι. Βασικά, το μόνο πράγμα που κάνω είναι μοντάζ. Μαζί με το Δία. Να σας δείξω και το καινούριο βίντεο. Ναι, φυσικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπουμπουλήθρος λέγεται. Αυτό εδώ πέρα το λειτουργείς. Επίσης είναι καλό εδώ. Εδώ βλέπετε τη timeline από το καινούριο μου βίντεο. Το έχω φτάσει 2 λεπτά. Προσπαθούσα να το βάλω, ας πούμε... Ας το βάλω και λίγο να παίξει, ας πούμε. Να, εδώ βλέπετε, ας πούμε. Να κάνουμε πλάκα με τέτοια θέματα κλπ. Και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να επαναρθώσω λέγοντας ότι για το κλείσιμο της ΕΡΤ θα κάνουμε πάρτι! Στο Premiere μοντάρω. Τα 6. Χρησιμοποιώ After Effects εν μέρη. Με Photoshop, όχι τόσο. Δεν μου χρειάζεται. Τώρα θα το ξεκινήσω να το μάθω καλά. Ωραία, τα έβγαλα όλα τα κάτι καταχωνιασμένα. 10 ευρώ από το της γειτονιάς, το τέτοιο, το τυπά. Όλα αυτά okay. Είναι games. Αυτό είναι CS. Το Counter-Strike. Need for Speed Carbon. Age of Mythology, έπαιζα. Total Club Manager. Αυτό είναι το Grand Theft Auto, το Vice City. Ναι, ναι. Παιδιά, μην αγοράζετε αυθεντικά παιχνίδια, είναι απλά torrent. Ναι, είναι εντάξει, ξεφτύλα. Και επίσης έχω και κάτι cornflakes εκεί πέρα. Τζέρεμι, σε ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχες και εσύ σε ένα Game Maniacs. Και εγώ, Χριστιανά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν ξέρω γιατί μιλάς έτσι, αλήθεια. Οκ, συγκρίνουμε εδώ μια μπλούζα, Silent Hill. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι απίστευτη αυτή η μπλούζα πραγματικά και στο Game Maniacs θα συνιστούμε να την πάρετε αυτή την μπλούζα. Ωστόσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό επεισόδιο με τον Τζέρεμι. Να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Στη νιώθω ότι αυτή η συζήτηση έχει ξαναγίνει. Μ' αρέσει το Game Maniacs. Από τι θα κάνουμε. Αυτή εδώ, παιδιά, δεν ξέρω αν την έχετε ξαναδεί ποτέ, αλλά υπάρχει μόνο μία σε όλο τον κόσμο, η οποία είναι δικιά μας. Βλέπεις αυτό το DS. Ναι. Είναι ένα από τα 16 DS που έχουμε συνολικά.